Έχουμε κοντά μας τον επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης τώρα για την Πάτρα, Ανδρέα Φίλια, ο οποίος και θα μας μιλήσει για την καθυστέρηση της παράδοσης του έργου της Κανακάρη, το οποίο βέβαια θα βοηθήσει πάρα πολύ το κυκλοφοριακό της πόλης μας, εάν παραδοθεί. Σε πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο ήρθε προς ψήφιση η μελέτη για ένα έργο που συνοδεύει το μεγάλο έργο της Κανακάρη, προκειμένου να εγκριθεί η μελέτη και στη συνέχεια να γίνει η δημοπράτηση αυτού. Περί τίνος πρόκειται? Το μεγάλο έργο της Κανακάρη ύψους 11 εκατομμυρίων είναι ένα έργο που η Πάτρα διεκδικεί και προσπαθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια να γίνει. Αυτό λοιπόν παραδίδεται στις αρχές του Ιανουαρίου, μετά από του Ιανουαρίου του 2017, σε λίγες μέρες, δηλαδή από σήμερα στην ουσία. Παρ' όλα αυτά όμως όλοι όσοι ασχολούνται με το ζήτημα γνωρίζουν ότι αυτό και μόνο δεν είναι αρκετό για να λειτουργήσει όπως έχει σχεδιαστεί η Κανακάρη. Απαιτούνται άλλα δύο έργα, τα οποία θα έπρεπε να τελειώσουν και αυτά παράλληλα. Είναι το έργο της σηματοδότησης, τα φανάρια δηλαδή, προκειμένου να επιτευχθεί η αντιδρόμηση Κανακάρη και Κορίνθου, θα αλλάξουν δηλαδή τα φανάρια από τη Βενιζέλου μέχρι την Αγία Σοφίας και οι κάθετες που καταλήγουν σε Κορίνθου και Κανακάρη, προκειμένου να γίνει η αντιδρόμηση. Και ένα δεύτερο έργο είναι ένα έργο μικρότερης σημασίας, μάλλον αξίας, το οποίο έχει να κάνει με το κομμάτι της Κανακάρη που είναι έξω από τη Μεγάλη Εργολαβία, που είναι μεταξύ της Ζαΐμη και της Νόρμαν. Εκεί χρειάζεται εξομάλυνση του εδάφους, γιατί δεν μπορούν με την υφιστάμενη κατάσταση τα οχήματα να κινούνται με μεγάλες ταχύτητες και φυσικά είναι αδιάβατος σχεδόν ο δρόμος για τα λεωφορεία. Αυτά λοιπόν τα δύο συνοδά έργα ήταν γνωστά στη Δημοτική Αρχή ότι έπρεπε να τελειώσουν παράλληλα. Παρόλο που για το πρώτο έργο της σηματοδότησης η Δημοτική Αρχή και ο Γιάννης Δημαράς είχε παραδώσει, είχε δώσει τη δημοπρασία, είχε βγάλει τη μελέτη, είχε δώσει στον ανάδοχο και παραδόθηκε η μελέτη του έργου αυτού για τη σηματοδότηση και μάλιστα υπάρχει στα χέρια του Δήμου πάνω από ένα χρόνο, η Δημοτική Αρχή για δικούς τους λόγους, τους οποίους οφείλει να μας πει, δεν προχώρησε στην εκτέλεση του έργου. Για το δε δεύτερο έργο, αυτό της εξομάλυνσης της οδού, μόλις πριν από λίγες μέρες ήρθε η έγκριση της μελέτης στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι αυτά τα δύο έργα, ακόμα και αν αύριο το πρωί δημοπρατηθούν, που όπως ξέρετε οι διαδικασίες είναι δύσκολες και χρονοβόρες, χρειάζονται τουλάχιστον 6 μήνες με ένα χρόνο σε φυσιολογικές συνθήκες για να παραδοθούν. Άρα λοιπόν η Κανακάρη έρχεται ένα χρόνο πίσω και αυτά υπό φυσιολογικές συνθήκες, επαναλαμβάνω, γιατί γνωρίζουμε τα προβλήματα που υπάρχουν στις δημοπρασίες και στους διαγωνισμούς με ενστάσεις και ούτω καθεξής. Η Κανακάρη λοιπόν δεν μπορεί να δοθεί, παρόλο που το κύριο έργο είναι έτοιμο και δεν μπορεί φυσικά και η πόλη να προχωρήσει και στα επόμενα σχέδιά της, όπως είναι παραδείγματος χάρη η πεζοδρόμηση της Μεζόνους, όπου και εδώ είχαμε μεγάλη πελαγοδρομία από τη Δημοτική Αρχή, η οποία ισορρόπησε δυναμικά μεταξύ πεζόδρομου και δρόμου ήπιας κυκλοφορίας και τελικά κατάληξε στον αρχικό σχεδιασμό που είναι η πεζοδρόμηση αυτής.